Πώς θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με το Δήμο Χερσονήσου, καθώς έχουν προγραμματιστεί συνολικά, με φόντο βέβαια και την εορταστική περίοδο, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, 33 εκδηλώσεις σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Σέγκο. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους μας βλέπετε. Λοιπόν, μυρίζουν, μύρισαν, θα μυρίσουν. Βρήκαμε το ρήμα, θα δούμε και το χρόνο. Χριστούγεννα στο Δήμο Χερσονήσου, 33 εκδηλώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μυρίζουν Χριστούγεννα, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Από την άλλη μεριά, η πανδημία η οποία υπάρχει, αλλά επίσης και οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει ο Δήμος μας τον τελευταίο χρόνο μετά τις θεομηνίες, όπως όλοι οι κάτοικοι βλέπουν, έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, πολλά προβλήματα. Τι θέλουμε λοιπόν σαν Δημοτική Αρχή και ως, αν θέλετε, αγαπώντας τον τόπο μας, να δώσουμε μια ψυχική ανάταση σε όλο τον κόσμο και να καλέσουμε δημότες αλλά και επισκέπτες στο Δήμο Χερσονήσου, γνωρίζοντας ότι θα περάσουν καλά. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, όλους τους δημότες μας, όλους αυτούς που διαμένουν στο Ηράκλειο ή σε άλλες πόλεις, καθώς ουσιαστικά σε όλα τα χωριά του Δήμου μας, όπως είπατε πολύ ορθά στον πρόλογό σας, θα γίνουν στο σύνολο 33 εκδηλώσεις ουσιαστικά κάθε μέρα, αρχής γενομένης το Σάββατο από τη φωταγώγηση του δέντρου στο λιμάνι Χερσονήσου, προκειμένου με εκδηλώσεις, με κλόουν, με παράλληλες δράσεις για τα παιδιά, με τρενάκι για βόλτα για όλους, να δώσουμε μία ψυχική ανάταση, να δώσουμε, όπως είπατε πολύ ορθά, τη μυρωδιά των εορτών και των Χριστουγέννων και όλοι μαζί να περάσουμε καλά και να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας που παρόλες τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, είμαστε εδώ για να δουλέψουμε όλοι μαζί να το ανατρέψουμε. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις από τη για μία όλους. Και από την άλλη, κάτι δεδομένο και αυτονόητο, θα τηρηθούν τα μέτρα προστασίας. Πάντα. Επιλέξαμε σαν Δημοτική Αρχή, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, και οι αγαπητοί φίλοι που αυτή τη στιγμή μας βλέπουν στην τηλεόραση, ότι αξίζει τον κόπο, παρότι αν θέλετε και παλιότερα χρόνια μπορεί να μην γινόταν σε αυτό το εύρος, όμως αξίζει τον κόπο να δώσουμε, να επενδύσουμε και να δώσουμε χρήματα στην ψυχική ανάταση των δημοτών μας, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν Χριστούγεννα, αξίζει τον κόπο και μέσα, αν θέλετε, σε αυτή τη μαυρίλα και του κορονοϊού και των επερχόμενων μέτρων που έρχονται και δημιουργούν θέμα, σε οι πιο πολλές εκδηλώσεις τηρουμένων των συνθήκων θα γίνουν σε εξωτερικούς χώρους, άρα είναι προσβάσιμες από όλους. Και όπως πολύ ορθά είπατε, εφαρμόζοντας τα μέτρα κατά του κορονοϊού από όλους μας. Είναι σημαντικό. Εγώ πρόσφατα πέρασα κορονοϊό. Ο εμβολιασμός μου βοήθησε πάρα πολύ να ανταπεξέλθω στην όλη διαδικασία, με ελαφρά συμπτώματα και γρήγορα. Και εύχομαι σε όλους όσοι αυτή τη στιγμή νοσούν, είναι στα νοσοκομεία, διατρέχουν κίνδυνο, να είναι για όλους περαστικά και μακάρι να μην έχουμε άλλους νεκρούς, αλλά βλέπουμε μια ζωφερή κατάσταση. Στην περιοχή πώς θα πηγαίνετε, Δήμαρχε, με κρούσματα, έχετε εικόνα? Η εικόνα που έχω, καθώς υποκείμεθα σε μια ενημέρωση, ναι, είναι μια εικόνα ακριβώς πριν το καλοκαίρι. Δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Διαχειρίσιμη κατάσταση. Είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Προσοχή όμως, βλέπουμε πολύ εύκολα ότι τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν πολύ εύκολα. Φέτος και από ό,τι βλέπουμε και τώρα, με διπλάσια ή τριπλάσια των περσινών κρουσμάτων έχουμε τους περσινούς νεκρούς. Από 90, 70, 80, 90 ή 100 που είχαμε χτες. Πολύ λυπηρό το νούμερο, πολύ απογοητευτική αυτή η κατάσταση, όμως βλέπουμε πόσο πολύ έχει βοηθήσει ο εμβολιασμός. Πέρυσι δηλαδή τέτοια εποχή είχαμε αυτούς τους νεκρούς με τα μισά κρούσματα. Άρα ο εμβολιασμός έχει βοηθήσει. Πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς όμως από τη μεριά μας. Σαν Δημοτική Αρχή κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και καλούμε όλους μας τους δημότες από τις εκδηλώσεις που έρχονται μεθαύριο, γιατί αυτό είναι το βασικό και αυτό το μήνυμα το χριστουγεννιάτικο θέλουμε να δώσουμε, να έρθουν, να επισκεφθούν όπως το πρόγραμμα ορίζει και αναφέρω ενδεικτικά για τις επόμενες μέρες το λιμάνι Χερσονήσου στις 27 του μήνα, στις 28 την Επισκοπή, στις 30 το Κουτουλουφάρι, την 1η του μήνα στην Άνω Βάθια, στην Κάτω Βάθια στις 2 του μήνα, την Παρασκευή 3/12 το καινούριο χωριό, το άλλο Σάββατο ακολουθούν τα Μάλια και ούτω καθεξής. Ακριβώς. Και στα,
και στα χωριά προσοχή. Το κράσι, μην ξεχάσουμε, που του είχα αδυναμία 21 του μήνα, Δήμαρχε. Δεν ξεχνάμε κανένα χωριό. Και προσέξτε, είναι σημαντικό. Δίνουμε βάση ως Δημοτική Αρχή, από ό,τι βλέπετε στο πρόγραμμα, και στο παραλιακό μέτωπο, που αν θέλετε έχει περισσότερο κατοίκους, αλλά είναι σωστά. Σημαντικό, και στην ενδοχώρα μας. Μακάρι να πάμε σε ένα μικρό χωριό για να κάνουμε μία χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Αξιέπαινη προσπάθεια. Ακόμα και 10-15 άτομα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε. Να είστε καλά, και από το Δήμο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.